Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, μαζί με την καινούργια εβδομάδα, την τελευταία του μήνα. Ξεκινάει και απόψε το ανατρεπτικό. Να δούμε τις εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε, καθώς πλησιάζει, μεθαύριο έχουμε την πρώτη επέτειο από την τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών. Θα δούμε τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα, καταρχάς, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με την βοήθεια των συνομιλητών, των κυρίων που είμαστε μαζί απόψε. Να πω την καλησπέρα μου. Έχουμε τον Στέφανο Χίο. Λοιπόν, δώστε μου τη σύνδεση. Καλησπέρα, Στέφανε Χίο. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, κύριε Καψαβίλη. Καλησπέρα και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Και τον κύριο Γάκη, τον γιατρό, πολίτη της χώρας αυτής, τον κύριο Γάκη, πρώην διοικητή του ΑΧΕΠΑ. Καλησπέρα, κύριε Γάκη, και το λέω αυτό γιατί θέλω να δούμε πώς βλέπετε κι εσείς τις εξελίξεις γύρω από τα Τέμπη και την τραγωδία, το έγκλημα όπως καταγγέλλετε. Πλησιάζει η πρώτη επέτειος και δεν μας έφταναν όλα τα άλλα, δεν μας έφτανε ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, δεν μας έφταναν οι συνεχείς αποκαλύψεις και καταγγελίες ότι δεν έχει προχωρήσει τίποτα, ότι συγκαλύπτονται, ότι έρχονται στοιχεία, ακόμα και το πόρισμα που έδωσαν οι πραγματογνώμονες των συγγενών των θυμάτων είναι συγκλονιστικό. Είχαμε και τον Μητροπολίτη Λάρισας στο Μνημόσυνο, στο Τρισάγιο που τελέστηκε στο σημείο εκεί των Τεμπών, κάνοντας δηλώσεις που αν μη τι άλλο έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Για να ακούσουμε το απόσπασμα το χαρακτηριστικό. Να ξέρετε ότι έναν και κοιμημένο τον τιμάς πολύ με την σιωπή. Τον τιμάς πολύ με την προσευχή. Δεν τον τιμάς με τον θόρυβο. Και για άλλη μια φορά η μικροπολιτική έρχεται να καλύψει την ουσιαστική πολιτική, δηλαδή το πώς θα γίνει ώστε οι σιδηρόδρομοι να είναι ασφαλείς, οι τόποι μας να είναι τόποι που θα είναι καύχημα μόνο για την ομορφιά τους και δεν θα γίνονται διάσημοι για άλλους λόγους. Και από εκεί και μετά όλα τα άλλα είναι απλά λόγια, λόγια τα οποία κουράζουν. Αυτές τις μέρες έχουμε ακούσει πάρα πολλά λόγια. Τόσα πολλά που δεν νομίζω ότι δικαιώνουν τις ψυχές που έφυγαν. Υπάρχει δικαίωση μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει κάτι προς το παρόν. Τι λέτε? Δεν είμαι ούτε αρμόδιος επιθεμάτων δικαιοσύνης, ούτε αρμόδιος επιθεμάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου. Όμως, αυτό το οποίο οφείλω να πω και το είπα ήδη, είναι ότι ακούγονται πολλά λόγια. Στέφανε Χίο, θα ξεκινήσω από σένα. Δυστυχώς ο Θεσσαλικός κάμπος όσους ήρωες έχει βγάλει, άλλους τόσους μυθριδάτες. Είναι χαρακτηριστικό, είναι ίδιο χαρακτηριστικό της του επικεφαλής της Μητροπόλεως Λαρίσης, Τυρνάβου και ούτω καθεξής. Πρώην αρχιερατικού γραμματέα, δεν ξέρω τι ήταν, τιτουλάριου και παρακυμόμενου του Ιερονύμου, τον είχε δίπλα του, δεξί του χέρι ήταν, σφουκοκολάριος. Μιλάω για αυτόν που είδαμε εκεί. Κοιτάξτε, στην Επανάσταση του 21 υπήρχαν κάτι τύποι σαν κι αυτόν. Εγώ δεν θα έσκυβα ποτέ να του φιλούσα το χέρι, γιατί κάτι τέτοιους τύπους παπάδες της Ορθοδοξίας τους αποστρέφομαι και πνευματικά και ιερατικά, οι οποίοι συνομολογούσαν και υπέγραφαν προσκυνοχάρτια με τους Τούρκους. Τέτοιος είναι και ο Λαρίσης. Μάλιστα, εκτός από το χαρακτηριστικό του κολλητού του αγοραστού, γιατί είναι μαζί αυτοί οι δύο, είναι σύστημα. Ναι. Σε πολλές φωτογραφίες τους βλέπουμε μαζί. Τον έχει τιμήσει στη Μητρόπολη. Του έχει φορέσει την κόκκινη κορδέλα. Ο αγοραστός, αυτός που ασφαλτόστρωσε τα Τέμπη και αρνήθηκε να πάει στην εξεταστική. Τον μπάζωμα λες. Που έκανε τον μπάζωμα. Για τον μπάζωμα μιλάω. Ναι, μιλάω. Ναι. Όταν λέμε ασφαλτόστρωσε τα Τέμπη, τα έκανε εθνική οδό. Για το οποίο είναι ήδη κατηγορούμενος ο κύριος αγοραστός. Και όχι, λέω ότι ή έχει ήδη. Τι είναι κατηγορούμενος, κύριε Καψαμπέλη, σε πλημέλημα είναι. Και δεν είπα θα εφαρμοστεί ο ποινικός κώδικας όταν πάει. Όχι. Διότι είναι ο νέος ποινικός κώδικας, ο εξοδοτικός φασιστικός κώδικας Φλωρίδη,
δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην υπόθεση του αγοραστού. Δεν το λέω υπέρ αυτού. Αντιθέτως, θα πάει με το πρότερο. Αντιθέτως, κύριε Χίο, θα πω το εξής. Γημέλημα είναι και το κατήγγειλαν. Δεν πρόκειται να τιμωρηθεί. Συμφωνώ. Θα φάει 2 χρόνια με αναστολή και θα φύγει έξω. Το κατήγγειλαν ήδη και οι συγγενείς των θυμάτων ότι 1 χρόνο μετά. Τώρα ξύπνησε κάπως η εισαγγελία του Αρείου Πάγου και λέει... Ποια εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Λέω τι καταγγέλλω... Να τα βάλουμε αν θέλετε σε μια τάξη. Ωραία, να πω εγώ αυτό για να μην παρανοηθεί αυτό που είπα. Αντιθέτως, λέω ότι έχουμε και καταγγελίες των συγγενών των θυμάτων, κύριε Χίο, κύριε Γάκη, κυρίες και κύριοι, ότι 1 χρόνο μετά και ύστερα από όλη αυτή την κατακραυγή, τώρα λένε μαζέψτε ό,τι υλικό είναι να σωματωθεί να μπει στη δικογραφία με τεράστια καθυστέρηση. Και πάνω σε αυτό, αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα, Στέφανε Χίο, επειδή αναφέρεσαι στον Μητροπολίτη, εγώ δεν θα κάνω σχόλια, θεωρείς ότι υπάρχει σκοπιμότητα στη δήλωσή του? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ότι έχουν σκοπιμότητα? Τι σχόλια να κάνω, κύριε Καψαμπέλη? Εγώ δεν κάνω σχόλια. Εγώ εκφράζω την πεποίθησή μου, γιατί από την πρώτη ώρα που ξέσπασε, από την πρώτη ώρα που μας ήρθαν οι δραματικές πληροφορίες, λεπτό με λεπτό παρακολουθούσαμε εκείνη την υπόθεση. Εγώ δεν θα ξεχάσω εκείνο το βράδυ που, ενώ ήταν όλες οι εφημερίδες να κλείσουν, δηλαδή να πάνε στο πιεστήριο, να πάνε στο τυπογραφείο. Την ώρα εκείνη λοιπόν ήταν 11 και 20, 11 και 4, εκεί 11.30, λεπτό προς λεπτό πληροφορούμαστε ότι υπάρχει ένας εκτροχιασμός στα Τέμπη. Το μυαλό μας δυστυχώς δεν πήγε στο καλό. Γιατί όταν νύχτα εκτροχιάζεται ένα τρένο, υποτίθεται μιας γρήγορης αμαξοστοιχίας, και ακούμε μετά σύγκρουση τρένων, που τα τρένα ήταν και τα δύο γεμάτα, ειδικά το επιβατικό, ήταν η σύγκρουση μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας με 3 βαγόνια που δεν μάθαμε ποτέ τι υπήρχε μέσα, και με μια επιβατική αμαξοστοιχία, όπου ταξίδευαν φοιτητές. Και μετά αρχίσαμε να μετράμε πτώματα. Έκτοτε, μεσολάβησε ένας χρόνος που, αν εξαιρέσει κανένας τον ανακριτή, ο οποίος κάνει σπουδαία δουλειά, γιατί φαίνεται να είναι έντιμος άνθρωπος, όλοι οι υπόλοιποι είναι λερωμένοι. Και οι πιο λερωμένοι από όλους, εντός εισαγωγικών, οι πιο μιλημένοι εντός εισαγωγικών, διότι είναι κυβερνητική επιλογή να κατέχει αυτή τη θέση, είναι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Με αυτή την έννοια μετά, το λες ότι είναι, με την έννοια ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης. Μιλημένη, είπα, μιλημένη, διορισμένη. 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 Ναι. Όπως είναι κάθε ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ναι, ναι. Έγινε ένα συμβούλιο στη Βουλή και τη διόρισαν. Είναι γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται. Η πρόεδρος Δημοκρατίας και η κυρία Αδηλίνη έχουν τα ίδια χνότα. Είναι και οι δύο διορισμένες. Θεσμικά διορισμένες. Δεν τις προσβάλλουμε. Αυτό λέει το Σύνταγμα του κράτους. Αυτό εφαρμόζεται. Μετά 1 χρόνο λοιπόν έχει η κυρία Αδηλίνη να μας πει τι. Όταν είδε να μαζεύονται σοριδών μια στίβα εκατοντάδων χιλιάδων υπογραφών που έχουν ξεπεράσει 700.000 με αίτημα την αναθεώρηση του Συντάγματος, την άρση ασυλίας των βουλευτών και την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και τη σημερινή συνέντευξη που έδωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, όπου λέει φοβερά πράγματα καταρρύπτοντας το ήδη ισοπεδωμένο κράτος δικαίου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει η κυρία Καριστιανού, ότι ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πάνε φυλακή, γιατί έχουν ποινικές ευθύνες. Ξαφνικά το μεσημεράκι, όταν γίνεται γνωστή συνέντευξη και 700.000 υπογραφές, η κυρία Αδηλίνη λέει να γίνει πανεξέταση κλπ. Τι πανεξέταση? Μα η ίδια γυναίκα ήταν αυτή που πήγαινε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και έλεγε ότι έχετε κάνει φοβερά και τραγικά λάθη και αμέλειες στο θέμα απονομής δικαιοσύνης. Και την κοροϊδεύαν, τη χλέβαζαν και της έλεγαν ότι πήγαινε στην εκκλησία. Εκείνη η θέση σου. Και βγαίνει σήμερα ένας ανώτερος ιεράρχης του τόπου, η εκκλησία δηλαδή, η οποία δικαιολογεί απόλυτα τις κυβερνητικές θέσεις. Δηλαδή την ανομία και τη συγκάλυψη. Ο Λαρίσης,
Είναι γνωστό ότι είναι κολλητός του αγοραστού. Αυτός που έκανε εθνική οδό της κοινή εγκλήματος. Σε άλλα κράτη, Καραμαλής, αγοραστός και κάποιοι ακόμα θα ήταν ήδη πίσω από τα σίδερα, προφυλακισμένοι. Και εδώ δεν έχει συμβεί τίποτα. Για ποια απονομή δικαιοσύνης μιλάμε? Ποια απονομή δικαιοσύνης? 57 νεκροί? Σε ποιο άλλο κράτος του κόσμου? Στην Εξεταστική Επιτροπή κατεβαίνουν οι μαφιόζοι Ιταλοί με τα λευκά κολάρα της Hellenic Train. Ας με μηνύσουν, έχουν το θράσος. Αυτοί κάνουν άλλα πράγματα. Τακτοποιούν τους λογαριασμούς τους με άλλους τρόπους. Οι Ιταλοί της Σικελικής Κοζανόστρα. Διότι ήταν συνεργάτες. Μερικοί από αυτούς ήταν συνεργάτες της Ιταλικής Μαφίας. Εδώ έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες τους. Που συλλαμβάνονται. Και στην Εξεταστική Επιτροπή κάνουν τους Κινέζους. Και αντί να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη, ακόμα κολλησιεργούν. Λοιπόν, για ποια απονομή δικαιοσύνης μιλάμε? Ένα χρόνο μετά? Κύριε, τι άλλο να πούμε? Κύριε Γάκη, έρχομαι σε εσάς για να προσθέσω απλώς στο ρεπορτάζ ότι είχαμε και τη συνέντευξη εκπροσώπων των συγγενών των θυμάτων. Πέραν αυτό, την παρακολούθησα, συγκλονιστικά στοιχεία, έδωσαν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ένα χρόνο μετά δεν έχει βελτιωθεί τίποτε στους σιδηροδρόμους. Όλα αυτά που έπρεπε έστω εκ των υστέρων να έχουν δρομολογηθεί, να έχουν γίνει, παρουσίασαν στοιχεία, δεν έχει γίνει τίποτε, κύριε Γάκη. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αρκεί να θέλουμε να τα βλέπουμε. Πρώτον, ο Μητροπολίτης δεν είχε καμία δουλειά να κάνει αυτή την δίδωση. Άνθρωπος του Θεού είναι, δεν είναι πολιτικός. Εξέθεσε και τον θεσμό του Μητροπολίτου και της Εκκλησίας, αλλά εξετέθηκε ο ίδιος κατά επανάληψη. Έχει εκτεθεί και στο παρελθόν, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Χίος. Θυμηθείτε την περίοδο των lockdown. Δεύτερο, η συγκάλυψη είναι αυταπόδεικτη. Και δεν μιλάω για συγκάλυψη, μιλάω για συγκαλύψεις. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες συγκαλύψεις. Και οι συγκαλύψεις είναι ορατές και αντιληπτές ακόμα και από το πλέον άσχετο Έλληνα πολίτη. Η συγκάλυψη λοιπόν και οι συγκαλύψεις είναι ομολογία ενοχής. Είναι ένοχοι. Αν δεν είσαι ένοχος, όσο υψηλά πολιτικά προϊστάμενος και να είσαι, δεν οδηγείς και μεθοδεύεις σε συγκαλύψεις. Δεν φτιάχνεις αυτή την τραγική εξεταστική της Βουλής, η οποία εξέθεσε το Ελληνικό Κοινοβούλιο ανεπανόρθωτα και στους επόμενους χρόνους θα εκτείρουν αυτόν τον χειρισμό που υπέστη η συγκεκριμένη υπόθεση από τους βουλευτές και τον πρόεδρο της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο. Είναι ντροπή για μια δημοκρατική χώρα να έχουμε τέτοιες μεθοδεύσεις. Και επίσης, τα πιστήρια ενός ατυχήματος, τα πιστήρια ενός εγκλήματος διαφυλάσσονται ως κόρυν οφθαλμού. Και όποιος τολμήσει να τα αλλοιώσει διώκεται με πολύ σκληρές ποινές. Πράγμα το οποίο έπρεπε να είχε γίνει ήδη εξ αρχής. Εδώ, κύριε Γάκη, κύριε Χίο, χάθηκαν τρία βαγόνια. Μας λένε ότι δεν έχουν βρεθεί ένα χρόνο μετά. Πού είναι τρία βαγόνια? Λες και το βαγόνι είναι, ξέρω εγώ τι, φτερό φίλου. Τρία βαγόνια. Τα βαγόνια, κύριε Καψαμπέλη, ανήκαν σε ιταλική εταιρεία. Δυο λεφτά, κύριε Γάκη, να ακούσουμε την πληροφορία σε αυτό του Στεφάνου Χίου. Ανήκαν σε ιταλική εταιρεία. Ναι. Ήταν η ιδιοκτησία ιταλικής εταιρείας. Ναι. Επαναλαμβάνω. Διατυπώθηκε και στην Εξεταστική Επιτροπή. Δεν τα λέω εγώ. Εμείς τα είχαμε γράψει από τις πρώτες μέρες. Οι Ιταλοί της Hellenic Train, οι οποίοι έδωσαν στο ελληνικό δημόσιο 45 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πήραν τους σιδηροδρόμους για ένα κομμάτι ψωμί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, καθεστώς το οποίο συνεχίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι, ναι. Ξεπουλήθηκαν οι ελληνικοί σιδηροδρόμοι για 45 εκατομμύρια ευρώ. 45 εκατομμύρια ευρώ, ένα ολόκληρο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Οι Ιταλοί
έχουν συνεργασία, το ξαναλέω, κάποια στελέχη τους με την Ιταλική μαφία. Είναι αποδεδειγμένο. Υπήρξαν συλλήψεις στο παρελθόν, υπήρξαν καταδίκες. Βγήκαν φωτογραφίες ανθρώπων που κατέδυσαν στην εξεταστική και που αρνήθηκαν να καταθέσουν, να συλλαμβάνονται από Ιταλούς καραμπινιέρους. Τις δημοσιεύσαν. Δεν τους ενδιαφέρει. Αν τα τρία αυτά βαγόνια είναι εξαφανίστηκαν της εμπορικής αμαξοστοιχίας, γιατί γινόταν λαθρεμπορία καυσίμων, πετρελαίου, εμπορία ανθρώπων, εμπορία οργάνων. Εγώ θα μπορώ να λέω ό,τι θέλω από τη στιγμή που δεν έχει αποδειχτεί τίποτα. Από τη στιγμή που η ελληνική αστυνομία του κυρίου Χρυσοχοΐδη ή του κυρίου Οικονόμου δεν μπόρεσε να αποδείξει τίποτα, να κάνει συλλήψεις, να ζητήσει κάμερες, να ζητήσει πραγματογνωμοσύνη, να ζητήσει υπολείμματα βαγονιού, να ζητήσει τιμολόγια εκφόρτωσης και επιβίβασης και φόρτωσης. Από τη στιγμή που δεν ζητήθηκαν αυτά ή ζητήθηκαν και αρνήθηκαν να τους τα παράσχουν, η Ιταλική μαφία βρίσκεται μέσα στην ελληνική κυβέρνηση και στο ελληνικό κράτος. Έχουν παραπεμφθεί 33 με 34 στελέχη των σιδηροδρόμων και κανένα πολιτικό πρόσωπο. Για να μην κουράζουμε τον κόσμο, υπάρχει συντεχνία και συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Ιταλική μαφία. Απλά και ξεκάθαρα. Τι άλλο να πούμε. Η Κόζα Νόστρα είναι η Hellenic Train. Απλά είναι τα πράγματα. Συνεργάζονται διότι έκαναν λαθρεμπόριο καυσίμων, πετρελαίου, εμπορίας οργάνων, πυρομαχικών όπλων. Ας έρθει κάποιος να με διαψεύσει. Και πήγαιναν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με διάβλο μεταφοράς τη Θεσσαλονίκη. Για να πάνε στην Πάτρα και να μεταφορτωθούν στο εξωτερικό. Ή να πάνε στη Δυτική Αττική και να γίνουν βενζίνη που πωλείται στα βενζινάδικα. Τι πιο απλό. Και πίσω από αυτούς κρύβονται οι χρηματοδότες των ελληνικών κυβερνήσεων. Γι' αυτό δεν αποκαλύπτεται. Τι άλλο να συζητήσουμε, τι άλλο να πούμε στον κόσμο. Ποια απονομή δικαιοσύνης. Καμία απονομή δικαιοσύνης. Αν ήθελε η εισαγγελία του Αριουπάγου να απονείμει δικαιοσύνη, θα το έκανε από την πρώτη ώρα. Ένα χρόνο μετά έρχονται να πούν τι. Τώρα που είδαν ότι στριμώχτηκαν τα πράγματα στο υποτιθέμενο κράτος δικαίου που έχει καταρρεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα διαρκή χαστούκια που τρώμε, φοβούνται μη χάσουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Γι' αυτό κάνουν έτσι. Για να πούνε αύριο το πρωί ως άλοθοι, μα εμείς παρενέβημε. Πού παρενέβητε κύριε, πότε παρενέβησε, πότε κάνατε παρέμβαση. Μακάρι, κύριε Γάκη, ολοκληρώστε. Μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μακάρι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ελάτε, κύριε Γάκη. Μακάρι, λοιπόν, δεν σημαίνει κάτι. Αυτό έγινε. Το ξέρω, λέω. Για ευχή εκφράζω. Αυτό έγινε, κύριε Χίο, μετά την παρέμβαση της Ευρώπης, η οποία μας ανέδειξε ενόχους. Και το τελευταίο, λοιπόν, για να ολοκληρώσω, αλλά και το πιο σημαντικό, πέστε ότι εγώ ήμουν ο υπουργός συγκοινωνιών, κύριε Καψαμπέλη, και σας κούναγα το δάχτυλο στο κοινοβούλιο και σας έλεγα μη μου μιλάτε εμένα για ασφάλεια, και έφτανε η στιγμή να καταθέσω στην εξεταστική και μου λέγατε αφού θεωρείς ότι είσαι αθώος παρετήσου της ασυλίας, και σας έλεγα εγώ δεν παρετούμε. Τι συμπέρασμα θα βγάζετε? Είμαι ή δεν είμαι ένοχος? Είναι αντρισμός αυτός? Είναι δείγμα ανθρώπου που έχει καθαρή τη συνείδησή του? Αυτό. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις, και επειδή αναφέρθηκες και ο Στέφανος Χίος στις υπογραφές που κατά εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρώνονται, να δούμε τώρα αν που πρέπει να διαβιβαστούν στη Βουλή με βάση το άρθρο 73 παράγραφος 6, αν δεν κάνω λάθος, του Συντάγματος, για πρώτη φορά θα τύχει εφαρμογής, καθώς πάνω από 500.000 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί για να ψηφιστεί πρόταση νόμου με την οποία θα μπορεί να αρθεί η βουλευτική ασυλία, αυτό το οποίο επισημαίνει και ο κύριος Γάκης και ο κύριος Χίος, για τα πολιτικά πρόσωπα αυτής της τραγωδίας που πλέον θεωρείται έγκλημα από ΛΟΕΝΑ και περισσότερους.
Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις και τα επόμενα 24 ώρα καθώς βαδίζουμε προς την συμπλήρωση της πρώτης χρονιάς, του πρώτου έτους από το έγκλημα. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τις εξελίξεις γύρω από τα αγροτικά. Γιατί να δούμε, κύριε Γάκη, κύριε Χίο, τι γίνεται εδώ, αλλά να δούμε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Γιατί στο εξωτερικό, όπου σήμερα εκεί στα Ευρώπας συζητούν για την νέα ΚΑΠ, οι αγρότες και των Βρυξελών, όπως και της Γαλλίας, δεν μασάνε. Στις Βρυξέλλες ειδικά, δώστε μου το βίντεο παρακαλώ πάρα πολύ, πώς το βίντεο 3 που δείχνει τους Βέλγους αγρότες να μην καταλαβαίνουν τίποτε και να κάνουμε και τις συγκρίσεις. Πάμε. Εδώ λοιπόν στην καρδιά των Βρυξελών, σαν να λέμε, επειδή στις Βρυξέλλες είναι η έδρα, η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν να λέμε στο Μέγαρο Μαξίμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δώστε μου και το βίντεο για να έχουμε πλήρη την εικόνα και να τη συζητήσουμε. Από την Γαλλία, όπου ο κύριος Μακρόν πήγε σε μια εκεί αγροτική έκθεση, θα δείτε τους αγρότες πώς πραγματικά τον κυκλώνουν εκεί και πώς τον αντιμετωπίζουν, και ο κύριος Μακρόν μάλιστα το έβαλε στα πόδια μετατρέχοντας κυριολεκτικά. Λούις έγινε. Δώστε και το βίντεο με τους αγρότες στη Γαλλία. De pénétrer un peu plus loin dans l'allée, mais ils sont encore en train d'avancer. Vous voyez des personnes qui se trouvaient devant l'entrée tout à l'heure. On entend des agriculteurs qui disent on est chez nous, poussez-vous, laissez-nous rentrer. Et donc la tension qui est très vive ici. Vous voyez ces agriculteurs qui sont déterminés. Il y a encore des personnes qui sont en train de s'affronter. Il y a des bagarres qui sont en train d'éclater ici. On est vraiment à l'intérieur du salon. On est au milieu des bêtes. Et il y a toutes ces personnes qui sont en train de s'affronter. Il y a des coups de poing qui sont en train de partir devant nous. La situation n'est pas du tout maîtrisée. Il y a des personnes qui sont... Εδώ βλέπουμε λοιπόν τους αγρότες, εκεί που είχε πάει ο κύριος Μακρόν στην αγροτική έκθεση. Όχι εδώ τώρα τα δικά μας, κύριε Χίο, κύριε Γάκη. Να ξαναπώ ότι σήμερα στις Βρυξέλλες αυτό που είδαμε είναι τη συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ. Εκεί τώρα προσπαθεί ο κύριος Μητσοτάκης να βρει ένα άλοθη και να πει κάνουμε ό,τι μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλπ. Κλπ. Στέφανε Χίο. Κοιτάξτε, δεν δείξατε τη φωτογραφία του Μακρόν. Που το έχει βάλει στα πόδια. Τι εδώ. Θα τη βρούμε, να τη βρούμε. Έχει δίκιο ο Στεφάνος Χίος. Τι μπορεί... εδώ. Ναι, ναι. Τι. Λούις, κανονικός. Λούις, Λούις. Ο τύπος. Νάτος. Λοιπόν, τον βλέπετε πως τρέχει σαν τον Γκαρ Λούις. Ξέρετε πως το κάνει το κατοστάριο Μακρόν. Λιγότερο από 9 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ γυμνασμένο παιδί. Είναι και αυτό που λένε οι Ισπανοί μπούντο. Μπούντο. Ξέρετε τι σημαίνει μπούντο στα Ισπανικά? Όχι. Δεν πειράζει. Πες μας. Αυτό που είναι ο κύριος Κασελάκης. Μπούντο. Μην μου τα μπερδεύεις τώρα. Θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος. Όχι, δεν σας τα μπερδεύω. Μπούντο. Θα τα δούμε στο εδώ, δεύτερο εδώ, κοιτάξτε, μέρος. Δεν υπάρχει τώρα. Έχουμε θέμα Φλωρίδη, νόμου. Εδώ πέρα θα πρέπει να μιλάμε Ισπανικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Αγγλικά. Όσο το δυνατόν πιο καταλαβίστικες γλώσσες. Σουαχίλι. Σουαχίλι. Έτσι δεν είναι? Ή θα επικαλούμαστε, θα κατεβάζουμε τους προσοκρατικούς φιλοσόφους, σοκρατικούς φιλοσόφους, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης ήταν ένας σπουδαίος κωμικός της εποχής του. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Κύριε Καψαμπέλη, γιατί καθόμαστε και κουραζόμαστε? Κουράζουμε και τον κόσμο. Η εργατική
κομματική, αγροτική, συνδικαλιστική κινητοποίηση ήταν μία υπονομευτική κίνηση, όπως αποδείχτηκε, στο αγροτικό συνδικαλισμό. Ήταν μια υποαστυνόμευση κινητοποίηση. Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ στον κόσμο να γίνονται κινητοποιήσεις υποαστυνόμευση. Ήταν μια προσυνεννοημένη υποσυνθηκολόγηση κάθοδος στην Αθήνα και μετά από 24 ώρες εξαφανίστηκαν. Τα μπλόκα σπάζουν. Στον Εύρο το μπλόκο έφυγε, αποχώρησε. Σε άλλες περιοχές της χώρας υπάρχει τυχογνωμία. Οι μόνοι που επιμένουν είναι Θεσσαλοί και εκεί νομίζω ακολουθήσουν την ίδια μοίρα. Η ευκαιρία χάθηκε. Ο αγρότης κατέβηκε στην Αθήνα, δεν το εκμεταλλεύτηκε, διότι ήταν ευθεία η συνομολόγηση να έρθουν εδώ 24 ώρες και μετά να εξαφανιστούν. Καταγγέλλεται λοιπόν το συνδικαλιστικό κίνημα και οι κεφαλές του ότι συνομολόγησαν συμφωνία μυστική με το Μητσοτάκη κάτω από το τραπέζι για να πουλήσουν τον αγροτικό αγώνα. Είναι έκθετοι όλοι τους, είναι νεοδημοκράτες συνδικαλιστές, καταγγέλλονται στην κοινή γνώμη να μην ξαναπατήσουν το ποδάρι τους στο Σύνταγμα. Γιατί θα βγούμε οι πολίτες και θα τους πλακώσουμε με τα κορνέ. Θυμάστε τα κορνέ που ρίχνανε πισαλιαρέλι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Με τους κορνέδες θα τους πλακώσουμε. Να ξεκουπιστούν και να φύγουν από το Σύνταγμα. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα κομματικοί συνδικαλιστές να κάνουν παράτες στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει ενιαίο, ισχυρό, αγροτικό, συνδικαλιστικό κίνημα. Και όποιος θέλει να κάνει τον κοκοβιό, να βγει να μας πει ποιος είναι και ποιο κόμμα εκπροσωπεί. Παραμύθια. Συνδικάτο είναι αυτό εκεί πέρα. Το είδατε. Είχα πει κάτι τις προάλλες. Αλλά δεν έχουν διαβάσει ιστορία οι εργατοπατέρες του συνδικαλισμού. Στην Αμερική υπήρχαν συνδικάτα, παρά το γεγονός που λέγανε ότι εκεί δεν υπάρχει κομμουνισμός. Υπήρχε. Υπήρχε συνδικαλισμός, αλλά δεν ήταν αριστερός συνδικαλισμός. Ήταν πραγματικός συνδικαλισμός. Το συνδικάτο των φορτηγατζίδων, ένα από τα ισχυρότερα συνδικάτα στην Αμερική, υπό τον Τζίμι Χόφα. Αλλά πού να ξέρουν οι Έλληνες πατριωταράδες του κάμπου τι σημαίνει Τζίμι Χόφα. Που μπαίνανε μέσα και τα κάνανε λαμπόγιαλο. Αυτό κάνουν και οι Γάλλοι συνδικαλιστές. Βλέπετε τι κάνουν με τα τρακτέρ. Σπρώχνουν τα αστυνομικά αυτοκίνητα. Αυτό είναι συνδικαλισμός και ακτιβισμός. Δεν σκότωσαν κανένα, ούτε άσκησαν βία. Τους δείχνουν ποια είναι η δύναμή τους. Να δούμε τι κάνουν εδώ τώρα. Τι γίνεται από τους... Τίποτα δεν κάνουν. Τίποτα δεν κάνουν. Παραμύθια. Κάτι... Μας πουλάνε παραμύθια. Κάτι κάνουν. Κάτι κάνουν. Καλά, κάτι κάνουν. Δικαιολογήστε τους. Βεβαίως θα τους δικαιολογήσω. Τώρα να δεις πώς θα τους... Τώρα να δεις πώς θα τους δικαιολογήσω. Πάμε να δούμε την κάρτα. Τώρα το χαλαρώνω λίγο γιατί... Στέφανε Χίο, θα το σχολιάσεις λοιπόν μετά τον κύριο Γάκη εσύ, γιατί εδώ είναι η κάρτα, η φόρμα που έχουν οι συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί, με την οποία λένε, δηλώστε, καλούν τους ενδιαφερόμενους. Ναι, ναι, είναι πληρωμένη καταχώρηση, η οποία υπάρχει στα έντυπα, υπάρχει στο διαδίκτυο, με την οποία λένε, θες να απασχολήσεις εργάτες από Βιετνάμ, Ταϊλάνδη, Ινδία και άλλες χώρες, στείλε email με τα στοιχεία σου στο mail τάδε τάδε τάδε, απόκτησε πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΘΕΑΣ, δωρεάν, εύκολα, νόμιμα, αξιόπιστα κλπ. Κλπ. Και μπαίνει μέσα λοιπόν, υποτίθεται και ο ενδιαφερόμενος και λέει θέλω να μου φέρετε εργάτη γης από την Ινδία, από το Βιετνάμ, Ταϊλάνδη και άλλες χώρες και το Πακιστάν εκεί θα προσθεθεί αν δεν έχει προσθεθεί ήδη. Αυτό κάνουν, κύριε Χίο, οι συνδικαλιστές. Κύριε Γάκη. Ναι, αυτό είναι διεθνής πρακτική. Υπάρχουν πρακτορία τα οποία πρακτορεύουν τα πάντα. Το χρησιμοποιούσαμε αυτό και στη Σαουδική Αραβία όταν θέλαμε να προσλάβουμε γιατρούς, ειδικά με την ύπαρξη εκείνου του θανατηφόρου κορονοϊού του MERS, της κατάρας των Φαραώ. Ναι. Που είχαμε ανάγκη να ενδυναμώσουμε τάχιστα τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε τέτοια πρακτορία απευθυνόμασταν,
όπου έχουν τα βιογραφικά των υποψηφίων, τα οποία ελέγχονται online, υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί με τους οποίους ελέγχεις την αξιοπιστία, την ακρίβεια κλπ. Και τους φέρνανε για interview, για συνέντευξη και ανάλογα τους προσλάμβανες δοκιμαστικά για ένα τρίμηνο με σύμβαση που είχε τη δυνατότητα να τους διώξεις ανά πάσα στιγμή εφόσον έβλεπες ότι δεν είναι καλός και δεν σου κάνει και από εκεί και μετά ετήσιες συμβάσεις. Αυτό γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο, να το ξέρετε. Δεν με παραξενεύει. Και θα ήταν σωστό να γίνεται αυτό και όχι να μπαίνουν όπως και όποιοι θέλουν από τα σύνορά μας παράνομα, ναι. Διότι έτσι τους ελέγχεις για νοσήματα, τους ελέγχεις για την κατάσταση την πνευματική, την ναι, υγεία. Ναι, αλλά μετά έρχεται η τροπολογία. Συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γάκη, που ψηφίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στη Βουλή από την πλειοψηφία της Βουλής, της κυβέρνησης, και λέει πάρτε και μια νομιμοποίηση. Αυτό δεν ξεκίνησε. Όχι, δεν νομιμοποιούνται ποτέ αυτοί. Πώς, μα τι λέτε τώρα, πίσω. Με την τροπολογία που ψήφισε ο Άδωνης και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό γίνεται, αγαπητέ μου. Πώς. Μόνο στο Ελλαδιστάν γίνεται. Για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Στη Σαουδική Αραβία δεν νομιμοποιούνται κανένας. Ούτε εγώ. Ναι, για την Ελλάδα μιλάμε όμως τώρα. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε μυαλό και να βάλουμε κανόνες και αρχές σαν αυτές που χρησιμοποιούν τα σωστά κράτη. Δεν μπορεί να μπαίνουν οι παραδείγματος χάρη Αφγανοί και Πακιστανοί, όπου ξέρουμε ότι είναι οι δύο τελευταίες εστίες πολιομιελίτιδων στον κόσμο, και να μην ελέγχονται αυτοί που μπαίνουν. Ναι. Κύριε Χίο. Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουμε το μεγαλείο της διαφθοράς της χώρας, όπου ακουμπήσεις λερώνες. Εγώ πίστευα μέχρι πρότινος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το δημιουργούν οι πολιτικοί. Όχι. Όχι. Μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι λαδωμένο, είναι διεφθαρμένο, είναι διαβρωμένο. Είναι καταφτισμένο στο βόθρο και στη σαπίλα και στη δυσοδεία της διαφθοράς. Μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μιλάω για τους νοικοκυρέους, ούτε για τους νομιμόφρονες Έλληνες πολίτες. Όταν μπαίνουν οι τράπεζες και σου κατάσχουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι είναι δηλωμένοι, παράδειγμα λέω, ως λογαριασμοί μισθοδοσίας, κάτι που γίνεται αυτές τις μέρες και υπάρχουν, το αναφέρω γιατί υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από τον κόσμο και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπαίνουν και κατάσχουν τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη προς το δημόσιο, οφειλές προαμνημονεύτων ετών προς το ελληνικό δημόσιο. Πρέπει να γίνει και ένα ερώτημα στη Βουλή από το κόμμα της Ελληνικής Βουλής. Με ποιο δικαίωμα μπαίνεις και κατάσχεις τραπεζικό λογαριασμό που επειδή έχεις δημόσιες οφειλές, το οποίο είναι δηλωμένο ως λογαριασμός μισθοδοσίας. Πολύ σημαντική καταγγελία αυτή. Πολύ σημαντική καταγγελία. Ναι, 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 είναι δεκάδες καταγγελίες που έχουμε δεχθεί. Θα πρέπει να γίνει επιτέλους, διότι οι τράπεζες εδώ πέρα έχουν σηκώσει τον αμανέ. Πας να κάνεις κατάθεση, ανάληψη από το ATM και σου παίρνει προμήθεια Εθνική Τράπεζα, Europa. Δεν έχουν σημασία οι συστημικές τράπεζες. 1,90, 2 ευρώ κλπ. Το μηχάνημα, όχι ο υπάλληλος, το μηχάνημα, ναι, το μηχάνημα. Το ATM, έτσι, 1,9, έτσι. 2 ευρώ, 2,10, έτσι. Που φτάσαμε. Και δεν μου λέτε, αυτοί χρωστάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2008, κύριε Καψαμπέλη, είναι ο λεγόμενος αναβαλλόμενος φόρος. 13 δισεκατομμύρια ευρώ οι τραπεζίτες από το 2008. Τα αφορολογητέα τους έπρεπε να έχουν αποδοθεί στο ελληνικό δημόσιο και δεν αποδίδονται. Όταν λοιπόν βλέπει αυτά ο πολίτης, θα κάνει 10 φορές χειρότερες ρεμούλες. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας είναι διεφθαρμένο, σαπισμένο. Είναι αυτό που ψηφίζει και ψηφίζει τις ίδιες κυβερνήσεις, γιατί έχει λόγο να ψηφίζει τις ίδιες κυβερνήσεις. Μάλιστα. Τώρα πρέπει να δούμε λίγο γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων της είναι είτε απροσανατολισμένοι, είτε διεφθαρμένοι. Μάλιστα. Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό έχουμε τώρα και την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κατατέθηκε και αυτό την Παρασκευή βράδυ, νύχτα, για να πάει στη Βουλή άρον-άρον, να ψηφιστεί άρον-άρον, χωρίς διάλογο,
αν μη τι άλλο, χωρίς διάλογο για να ακουστούν τα επιχειρήματα, και έχει τεράστιο ενδιαφέρον εδώ να δούμε, γιατί ακούσαμε τη δήλωση του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος εξήγησε ότι ακόμα και στην Κύπρο, την οποία επικαλείται ως πρότυπο η κυβέρνηση και ο κύριος Πιορακάκης, έγινε επί 2 χρόνια εξοντοτικός, εξαντλητικός διάλογος. Πάμε να το ακούσουμε το βίντεο, να το δούμε, το βίντεο 5. Η κυβέρνηση ξαφνικά, επειδή μια εταιρεία αποφάσισε να κάνει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, νομοθετεί fast track. Ο κύριος Πιορακάκης λέει ψέματα όταν φέρνει ως παράδειγμα την Κύπρο. Στην Κύπρο, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, χρειάστηκαν 2 ολόκληρα χρόνια συζητήσεως για να αποφασίσουν τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Στην Ελλάδα, στο υπόγειο του Μαξίμου και κάποιων εταιριών που θέλουν να κάνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αποφασίσατε χωρίς κανέναν διάλογο. Αυτό η ελληνική λύση δεν μπορεί να το ανεχτεί. Στέφανε Χίο. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πιορακάκης, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Παρά το γεγονός ότι μνημονεύεται ως ο πιο αξιόπιστος, ο πιο αξιόλογος και είναι ικανός υπουργός, όμως κουβαλάει κάποιες αμαρτίες στην πλάτη του. Και αυτές οι αμαρτίες δυστυχώς τον εκθέτουν στην κοινή γνώμη. Η πρώτη αμαρτία του είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω διαφορετικά, πρέπει να αναφερθώ στην αυαρχίδα του Υπουργείου Παιδείας, που είναι ο κύριος Πιορακάκης. Αμερικανοσπουδαγμένος, αμερικανοτραφής, με καλή χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Έχει περάσει όμως από ένα αμαρτωλό Υπουργείο το ψηφιακής διακυβέρνησης. Το ψηφιακής διακυβέρνησης σχετίστηκε άμεσα με τις υποκλοπές. Κουβαλάει αμαρτίες. Θέλει να το περάσει μέσω στο δυνατόν πιο γρήγορο τρόπο, γιατί έτσι θα ικανοποιηθούν τα ξένα φαντ τα οποία θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ δεν είμαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Δεν είμαι κατά. Όμως εδώ υπάρχει πρώτον ένα σοβαρότατο συνταγματικό κόλλημα. Το συζητούσαμε από όταν ήμασταν φοιτητές της νομικής. Από μικρά παιδιά. Δεν μπορεί να περάσει. Από μικρά παιδιά υπάρχει το συζητούσαμε. Υπάρχει συνταγματικό κόλλημα. Ακριβώς. Το Σύνταγμα λέει δεν πρέπει να γίνει αναθεώρηση συντάγματος. Είναι ξεκάθαρο. Μας το μάθαιναν οι έγκυροι συνταγματολόγοι, Κασιμάτης, Παυλόπουλος, τον είχαμε τότε, Κεραμεύς, του διοικητικού δικαίου κλπ. Τα μαθαίναμε στο συνταγματικό. Δεν μπορεί να περάσει το νομοσχέδιο των ιδιωτικών πανεπιστημίων αν δεν αναθεωρηθεί το Σύνταγμα. Τελεία και παύλα, κύριε Πιορακάκη. Είστε αντισυνταγματικός υπουργός. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Μιλάω παραλογά. Δεν μπορεί να περάσει το νομοσχέδιο. Είναι αντισυνταγματικό. Σκοντάφτη στο Σύνταγμα. Αναθεώρησε το Σύνταγμα. Καμία άλλη νομοθετική πράξη στην Ελλάδα δεν είναι άνω του Συντάγματος. Τέλος. Και έχουν δίκιο οι μαθητές και οι φοιτητές που βγαίνουν στο πεζοδρόμιο. Κύριε Γάκη. Συμφωνώ απόλυτα. Το Σύνταγμα προβλέπει δημόσια και δωρεάν παιδεία. Εδώ αυτό δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δωρεάν παιδεία. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που παραβιάζεται το Σύνταγμα. Το έχουν εξασκήσει το Σύνταγμα τα τελευταία χρόνια. Αρχίζοντας από το 2013 που ο σημερινός πρωθυπουργός ήταν υπουργός εσωτερικών και που κατέλησε το κριτήριο, το τεκμήριο της αθωότητος στους περίφημους επίορκους. Αρκούσε ένας συνάδελφός σου που δεν σε χώνευε να σου κάνει μια καταγγελία, πριν περάσεις καν υπηρεσιακό συμβούλιο, σε βάζανε σε αργία ακριβώς. Και όταν δικαιωνόσουν, δεν σε επανέφεραν μέχρι που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και 8 μήνες αργότερα τους επανέφερε. Αυτή είναι η συμπεριφορά, αυτός είναι ο σεβασμός της παρούσης κυβερνήσεως και των στελεχών της απέναντι στον ιερό θεσμό του Συντάγματος. Να σας θυμίσω το 114. Έπεσαν κυβερνήσεις για το Σύνταγμα. Καήκε η Ελλάδα για το Σύνταγμα. Το ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και σήμερα καταλύουμε ένα βασικό άρθρο του Συντάγματος. Να καθίσουν, να συμφωνήσουν, να τροποποιήσουν το Σύνταγμα, να επιτρέψουν τη δημιουργία
ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι, κύριε Χίο, και η Βουλγαρία πάνω από δύο χρόνια συζητούσε και έκανε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να χρηματοδοτεί τα δημόσια της. Για να χρηματοδοτεί τα δημόσια. Πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, αυτό που είπατε, κύριε Γάκη. Το κρατάμε. Γιατί λοιπόν δεν μιμούμαστε αυτά τα κράτη? Κύριε Γάκη, πολύ σημαντική. Γιατί θέλουμε τη CDC να κάνει πανεπιστήμιο? Με τι προσόντα θα κάνει πανεπιστήμιο η CDC? Το CVC. Τι έχει? Αυτό το CVC τα έχει όλα. Τα έχει όλα, κύριε Γάκη. Έχω λεφτά και κάνω πανεπιστήμιο. Τα έχει όλα το CVC. Κύριε Γάκη, ευχαριστώ. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, μετά της υγείας, για να δούμε δυστυχώς πώς και εκεί έχουμε κατάρρευση και ψέματα. Το ένα ψέμα της κυβέρνησης μετά το άλλο. Πάμε. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στο άλλο καυτό κοινωνικό μέτωπο των ημερών, αυτό που έχει να κάνει και με τα απογευματινά ιατρία, τα οποία θέλει να εφαρμόσει με την ίδια λογική συλλογιστική του κέρδους η κυβέρνηση, έτσι τουλάχιστον εγκαλείται, και την ίδια ώρα που ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ο ίδιος διακηρύσει ότι ακόμα και για τα ραντεβού η κλίση είναι δωρεάν, θα δείτε πώς ψεύδεται διαστόματος
ενός ανθρώπου που τον είναι γνωστός πρόεδρος συνταξιούχων και περιγράφει ο κύριος Αποστόλης Κάντας, θα δούμε το απόσπασμα, ζωντανά εξευτελίζει διασύρει τον Άδωνη Γεωργιάδη, ζωντανά. Έτσι, να δούμε το βίντεο. Γιατρό, έτσι, ακούσα λοιπόν, 14.884, να βρω γιατρό. Τι είναι αυτό? Να βρω γιατρό. Πού είναι αυτό το τηλέφωνο? Πολύς χρέωση. 14.884. Αριθμός τηλεφωνικού ραντεβού του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγείας παιδί. 1,31 ευρώ το λεπτό. 14.884. Το λεπτό. Υπηρεσία τηλεφωνικού ιατρικού ραντεβού. Το λεπτό. Εδώ μπορείτε να προγραμματίσετε ή να ακυρώσετε ραντεβού με ιατρό της ειδικότητας που επιθυμείτε. Κάντας Αριστοτέλης. Οφθαλμίατρος, σε ποια περιοχή θέλετε? Στην περιοχή του Πειραιά, στο κέντρο υγείας που είναι στην πλατεία της Ψηθέας. Δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο ραντεβού. Τι δεν υπάρχει, παιδάκι μου? Θέλω να πάω σε οφθαλμίατρο, τι δεν υπάρχει? Πότε δεν υπάρχει να πάω? Διαθέσιμα ραντεβού. Αυτό το τελευταίο, αν δεν ήταν θέμα υγείας, θα λέγαμε ότι είναι το καλύτερο. Αλλά Στέφανε Χίο, κύριε Γάκη, και θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γάκη, λόγω και της ιατρικής σας ιδιότητας, είναι το χειρότερο. Δεν υπάρχει, λέει. Δεν υπάρχει, λέει, στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει. Όχι μόνο δωρεάν δεν είναι. Όχι μόνο δωρεάν δεν είναι. Όχι μόνο πληρώνει ο συνταξιούχος, ο πολίτης, για να κλείσει το ραντεβού ένα τόσο ευρώ το λεπτό, 1,5 ευρώ το λεπτό. Δεν υπάρχει κιόλας. Καταρχάς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει. Κάποτε υπάρχει. Κάποτε. Είναι θέμα προγραμματισμού, έστω και μετά από 3 χρόνια. Θα υπάρχει. Ένα το κρατούμε. Απαράδεκτο. Δεύτερο το κρατούμε. Βλέπω τις ανάγκες και αναπροσαρμόζω τα ραντεβού. Και αυξάνω τα ραντεβού. Αυτό έκανα εγώ ως διοικητής του ΑΧΕΠΑ και φρόντιζα να μην υπάρχει καθυστέρηση στα ραντεβού μεγαλύτερη του μηνός. Δεν είναι πάντα εύκολο, διότι όταν έχεις ένα νοσοκομείο το οποίο η φήμη ανεβαίνει συνεχώς, όλοι θέλουν να πάνε σε εκείνο το νοσοκομείο. Και όμως, με τη βοήθεια των γιατρών και του προσωπικού, καταφέρναμε να κρατάμε την αναμονή στα ραντεβού χαμηλή. Σήμερα δεν νοιάζονται. Δεν νοιάζονται. Τρίτον. Είμαστε σε προηγούμενη συνάντησή μας, μια εβδομάδα πριν, κάποιος έξω από, νομίζω, το νοσοκομείο Παιδών έλεγε ότι είχαν 10 αίθουσες χειρουργείων, από τις οποίες λειτουργούσαν οι 3. Και σας λέω, κύριε Καψαμπέλη, είστε ο υπουργός. Τι ενέργειες θα κάνατε? Σας βάζω να γράψετε μια έκθεση. Τι ενέργειες θα κάνατε για να λύσετε το πρόβλημα της λειτουργίας μόνο 3 αιθουσών από τις 10. Θα κάνατε απογευματινά χειρουργία? Θα λύνατε το πρόβλημα με τα απογευματινά χειρουργία? Για το Θεό! Ή θα παίρνατε προσωπικό για να λειτουργήσετε τα υπόλοιπα 7 χειρουργία που είναι πλήρως εξοπλισμένα και δεν έχουν προσωπικό να λειτουργήσουν? Κοινή λογική λείπει. Και τα λέμε και τα λένε στις τηλεοράσεις και δεν τρέπονται. Μου θυμίζει εκείνο το κάποιον τον ευθύνανε και αυτός έλεγε βρέχει. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Δεν μπορώ να πιστέψω στα μάτια μου. Κύριε Χίο. Κύριε Γάκη, τον κύριο Γεωργιάδη τον ξέρετε καλά, τον ξέρετε χρόνια. Το ξέρω. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν είναι... Τι είναι Μην έξυπνος. Νομίζω ότι είναι... Έξυπνος. 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 Σε τι είναι έξυπνος? Πάτε γυρεύοντας, κύριε Γάκη, πάτε γυρεύοντας. Όχι. Πάτε γυρεύοντας. Εγώ ξέρετε για τον κύριο Γάκη τρέφω εξαιρετικά συναισθήματα, γιατί είναι ένας άνθρωπος γραμματιζούμενος, που λένε και στο χωριό μου, επάνω απ' όλα σκεπτικιστής. Κύριε Γάκη, σας ξαναρωτάω, τον κύριο Γεωργιάδη τον ξέρετε χρόνια? Τον ξέρω αρκετά χρόνια. Απαντήστε. Χιούμορ κάνω, απαντήστε μου. Ναι, αρκετά χρόνια τον ξέρω. Τον ξέρω. Ένας πολιτικός βλάκας είναι. Ένα πολιτικό σκεπάρνι.
Πω, Πούβλο. Πούβλο. Το λούζεις τώρα. Μάλλον. Το λούζεις τώρα. Τώρα πολιτικός άσχετος είναι. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Τώρα εγώ χωρίς να τον υπερασπιστώ, κύριε Χίο, αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία είναι. Και... Έφτασε ξέρετε να είναι. Κανένα σοβαρό άνθρωπο να γινόταν αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία? Κύριε Καψαμπέλη, ξέρετε πολλούς σοβαρούς ανθρώπους πλην εξαιρέσεων να ασχολούνται με την πολιτική? Αυτό συμφωνώ μαζί σου. Εκ του αποτελέσματος τώρα κάνουμε χιούμορ που φαίνεται. Εκ του αποτελέσματος τώρα το να γίνεις αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Πώς έγινε αντιπρόεδρος, ξέρετε? Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Εσεί είστε πολιτικό συντάκτη. Όχι, εγώ ρώτησα τον κύριο Γάκη κάτι. Θεωρείτε τον κύριο Γεωργιάδη έξυπνο? Πολιτικά εννοώ. Δεν λέω ότι είναι. Πολιτικά. Πάλι, πολιτικά δεν πάντα. Θεωρώ σωστό. Δεν θεωρώ σωστό. Για να συμπληρώσω. Δεν θεωρώ σωστό το ότι βάζει τη σκοπιμότητα πάνω από το σωστό. Δεν είναι θέμα σκοπιμότητας, είναι θέμα πολιτικής, πολιτικής αμάθειας. Και καταρχήν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν επιχειρηματίας και σε μια νύχτα έκλεισε όλα τα βιβλιοπωλεία, έχει βιβλιοπωλεία, ήταν καλός επιχειρηματίας. Εγώ ξέρω ότι ο πατέρας του είχε πέσει έξω, έτσι δεν ήταν? Δεν είχε πέσει νομίζω έξω, ναι. Δεν ναι. Είχε καταστραφεί ναι. Οικονομικά. Ναι, και στο πανεπιστήμιο είχε προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Μπράβο. Ναι. Συνέχισε ο γιος. Τις κρατάει τις επιχειρήσεις ο γιος. Εξελίχθηκαν τώρα, μην μείνουμε σε αυτά. Τώρα... Μα πώς να μην μείνουμε, εδώ πέρα λέει, βγαίνει ένας πολιτικός αρχηγός. Εγώ έχω... Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Κύριε Καψαμπέλη. Ακούω. Μόνο το σεβασμό. Ακούω. Βγαίνει ένας πολιτικός αρχηγός, ο κ. Βελόπουλος, και λέει: Έλα εδώ. Τον ακούω στη Βουλή. Το λέει κάθε μέρα. Έλα εδώ. Έχεις δουλέψει τη ζωή σου εσύ? Δεν έχεις δουλέψει. Φύγε. Δεν μπορεί να μιλήσεις για επιχειρήσεις. Εγώ ρωτάω λοιπόν. Όπως ρωτάει ο Βελόπουλος στη Βουλή. Εγώ δεν έχω την ασυλία. Ο Βελόπουλος την έχει και καλά κάνει και τους ρωτάει. Εγώ ρωτώ λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη. Έχεις δουλέψει τη ζωή σου? Έχω δουλέψει. Έχει δουλέψει. Είσαι αυτό πρέπει... Όχι δεν είσαι. Δυο λεφτά. Αυτό... Όχι δεν είσαι. Τι, δεν... Άρα λοιπόν. Δυο λεφτά να το αναγνωρίσουμε τώρα ότι έχει δουλέψει στη ζωή του ο Γεωργιάδης. Έχει δουλέψει. Πού έχει δουλέψει τη ζωή του? Στο βιβλιοπωλείο? Έχει δουλέψει. Έχει δουλέψει. Έτυχε. Πήγε καλά? Όχι. Πάνε καλά επιχειρήσεις. Άλλο, δεν το ξέρω αυτό που λες. Δεν το ξέρω. Το έριξες στην πολιτική. Πάμε παρακάτω. Δυο λεφτά τώρα. Δεν θέλω, Στέφανε Χίο, δεν θέλω να τον... Ένα λεπτό, μα όλα Μα δεν λέμε ότι είναι άχρηστος. Δυο λεφτά. Δεν λέμε ότι είναι ανοήμων. Λέμε ότι είναι πολιτικός άσχετος. Άλλο αυτό. Αδαΐς. Λέω το εξής. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λέω το εξής, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες πολιτικών. Έχει το σκοπό του, κύριε Χίο. Παρακαλώ, κύριε Γάκη, για να μην δεν υπάρχουν... Δεν έχει κανένα σκοπό, είναι άσχετος. Παρακαλώ, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις πέρα από την πολιτική κριτική. Μα τι παρανοήσεις, δεν πρέπει να κρίνουμε κάποιον άλλο λεφτά, πολιτικά. Δύο λεφτά. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες και θα συμφωνήσετε μαζί μου πολιτικών. Αυτοί που είναι ανεπάγγελτοι κανονικά, που δεν έχουν κολλήσει ένσημο στη ζωή τους, δεν έχουν κάνει τίποτα και είναι και υπουργοί σήμερα και όχι μόνο, μην αναφερθώ σε ονόματα. Και σε αυτούς που έχουν, δεν έχουν πετύχει, αυτό είναι άλλο θέμα, έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Στη δεύτερη κατηγορία τώρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ανήκει ο Γεωργιάδης. Τα υπόλοιπα. Ναι, ή έχουν δουλέψει στον κόσμο. Ή έχουν δουλέψει στον κόσμο. Άλλο αυτό. Γιατί εντάξει. Όταν κάνεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Όταν πα στο λαό. Λες ότι, κύριε Καψαμπέλη, το ξέρουμε το βίο και την πολιτεία. Αλλού είναι το θέμα. Έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ. Φτιάχνεις ένα νομοσχέδιο. Το είπε ο κύριος Γάκης νωρίτερα. Ένα νομοσχέδιο το οποίο λέει στρώνω 10 κρεβάτια για να κάνω χειρουργία. Και πας και μεταθέτεις τα χειρουργικά κρεβάτια το απόγευμα. Πρώτο έγκλημα. Πρώτο πολιτικό έγκλημα. Σωστά. Πότε άλλοτε συνέβη και πού συμβαίνει στον κόσμο να μας πει ο επιτυχημένος επαγγελματικά Γεωργιάδης. Πού συμβαίνει στον κόσμο? Συμφωνούμε. Να πληρώνει ο πολίτης. Συμφωνούμε. 2.000 ευρώ από την τσέπη του ο ασφαλισμένος για να κάνει απογευματινά χειρουργία. Μα τον διαψεύδουν οι ίδιοι γιατροί που λένε τι? Την παγώνη την ξέρει? Μέχρι και την παγώνη. Για πες αλεύρι. Η παγόνη σε γυρεύει. Λέει η παγόνη. Δηλαδή δεν ξέρει η αριστερά τι πει η δεξιά. Γιατί απλά ο Πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και του λέει κάνω ό,τι νομίζεις. Και λέει θα στρώσω κρεβάτια το απόγευμα. Γιατροί δεν υπάρχουν. Αναισθησιολόγοι δεν υπάρχουν. Εδώ δεν βρίσκουμε αναισθησιολόγους το πρωί. Θα βρούμε το απόγευμα.
Πώς θα πληρωθούν αυτοί οι γιατροί? Με αυτά που είπε ότι θα τους δώσει. Με τι νοσηλευτές? Με τι νοσηλευτικό προσωπικό? Σε ποιες δομές? Κύριε Γάκη, είμαι λάθος? Όχι, πολύ σωστά τα λέτε. Θα σας πω όμως κάτι. Άρα λοιπόν, πώς είναι ο κύριος Γεωργιάδης πολιτικά ικανός? Είναι ένας βλάκας και μισός. Αν ήταν κουτός. Ή πουλάει τρέλα. Θα του έδινα συγχώρεση. Όταν είσαι έξυπνος και πράττεις έτσι, τότε κατακρίνεσαι. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά? Πώς βλέπω το θέμα? Εκεί είναι η διαφορά. Σε αυτόν του αναθέτουν οι δικές αποστολές, κύριε Χίο. Αν δείτε πίσω την ιστορία του, είναι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών. Εγώ είμαι πιο βασιλικότερος του βασιλέως στα μνημόνια, πιο μνημονιακός από τον Τόμσεν. Βγαίνει κανένας λογικός άνθρωπος να το πει αυτό? Όχι. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι εκείνα τα οποία είναι κατακριτέα. Εν πάση περιπτώσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κίνηση εντυπωσιασμού χωρίς λογική βάση. Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, το κυριότερο. Δεν υπάρχει προσωπικό στα χειρουργεία. Παρετούνται γιατί η ζωή έγινε πάρα πολύ σκληρή και βάρβαρη στα νοσοκομεία μας. Με αποτέλεσμα, δεν θα έχεις ανθρώπους να τα λειτουργήσεις το απόγευμα. Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτές. Και δεν είναι αυτές, γιατί πραγματικά εδώ τώρα να ακούσουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο που λέει και τη φοβερή ατάκα, που δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, το έχουν κάνει χασαποταβέρνα με τα τιμολόγια που έχουν βγάλει για τα απογευματινά ιατρία. Πάμε να το δούμε, πάμε να το ακούσουμε. Υγεία. Ευεία βάν, λέγανε αρχαίοι Έλληνες. Φτάσαμε στο σημείο να κάνετε την υγεία χασαποταβέρνα. Τιμοκατάλογος λέει. Από 200 ευρώ μέχρι 2.000 για τα απογευματινά χειρουργεία. Και εγώ ρωτώ εσάς, γιατί πληρώνει ο Έλληνας ασφαλιστικές φορές? Για να πληρώνει νόμιμο φακελάκι στον γιατρό το απόγευμα? Γι' αυτό? Για να πληρώνει νόμιμα φακελάκι όταν έχουμε 102.000 χειρουργεία που περιμένουν εδώ και ένα χρόνο να γίνουν? Αλλά βρήκατε τον κατάλληλο άνθρωπο. Ποιος είναι ο λετήρας των Υπουργείων? Ποιος είναι ο κουταλιανός? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπου χρειάζεται, ή Χατζηδάκη θα βρει, ή Γεωργιάδη. Όχι εσάς, τον άλλο Χατζηδάκη. Έχετε κι άλλο Χατζηδάκη. Βάζετε την μπουλντόζα που λέγεται μπροστά Χατζηδάκη, ισοπεδώνει Ολυμπιακή, ισοπεδώνει εργασιακά, ισοπεδώνει ΔΕΗ. Θέλετε να ρημάξετε την υγεία, βάζετε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τα ισοπεδώνει όλα. Ακούστε λίγο. Με την υγεία των Ελλήνων δεν θα παίζει κανένας. Η υγεία είναι αγαθό. Δεν μπορείς να το κοστολογείς. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Χασαποταβέρνα. Κύριε Γάκη, χασαποταβέρνα. Τιμοκατάλογο, χασαποταβέρνα. Έχει απόλυτο δίκιο. Ο Βελόπουλος είναι οξυδερκέστατος. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Ξέρετε τι σημαίνει ότι βγάζω ένα κοστολόγιο 2.000 ευρώ για την αλφα επέμβαση? 99% θα πέσω έξω. Είδατε ιδιωτικές κλινικές να έχουν κοστολόγιο, αγαπητοί μου? Γιατί δεν έχω? Διότι όλες οι επεμβάσεις, όλες οι γαστρεκτομές, όλες οι υπατεκτομές δεν είναι ίδιες. Δεν στοιχίζουν το ίδιο. Δεν χρειάζονται τα ίδια υλικά. Δεν παίρνουν τον ίδιο χρόνο. Διότι ο χρόνος, η ώρα πληρώνεται. Αυτά σας λέω είναι πράγματα για εντυπωσιασμό στους αφελείς και φτιαγμένα στο πόδι. Δεν έχουν καμία βασιμότητα και καμία ελπίδα να λύσουν το πρόβλημα. Αυτό είναι το εκείνο που με στεναχωρεί. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Εγώ έχω δουλέψει στη Μεγάλη Βρετανία που είχε απογευματινά χειρουργία και απογευματινά ιατρία και μονόκλινα δωμάτια με μοκέτα κάτω για αυτούς που πλήρωναν. Αλλά υπήρχαν σωστά δομημένες εφαρμογές και αποδεκτές από τον πολίτη. Αποδεκτές από τον πολίτη. Και δεν χτυπούσε τόσο πολύ η ανισότητα μεταξύ του φτωχού, ο οποίος δεν έχει να δώσει τα 500 ευρώ να κάνει τον καταράκτη και μπαίνει στη λίστα για να κάνει τον καταράκτη μετά από 2 χρόνια και δεν μπορεί να οδηγήσει γιατί δεν βλέπει. Πολύ απλά σας το λέω. Λοιπόν, ναι, ναι. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε από την αρχή.
Να τα δούμε από την αρχή. Όλα από την αρχή, κύριε Χίο, Στεφάνε Χίο. Κύριε Γάκη, τι να πρωτοδούμε από την αρχή. Στο κάτω-κάτω δεν κυβερνάμε εμείς. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ένας πόλος, ίσως του μοναδικού στην Ελλάδα, αντιπολιτευτικού, δημοσιογραφικού λόγου στη χώρα. Του μοναδικού. Εμείς εδώ λοιπόν έχουμε να αντιτάξουμε στο θέμα της υγείας, το οποίο είναι σοβαρό θέμα και εγώ επιμένω σε αυτό το θέμα. Και επιμένω πολλάκι σε αυτό το θέμα και μέσα από την εκπομπή μου, τους Ραδιομακελάρδης και μέσα από την εφημερίδα και από εδώ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να γίνει. Αυτό συζητάμε 30 χρόνια, ότι πρέπει να γίνει. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς το ιδιωτικό σύστημα υγείας. Ένα ασθενοφόρο για να σε πάει. Πριν από λίγες μέρες ένας γενικό μου πρόσωπο, φιλικό πρόσωπο μάλλον, έπαθε εγκεφαλικό, η μάνα του. Για να έρθει από το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, στην Αθήνα, πλήρωσε, νομίζω, 2.000 ευρώ, 1.800 ευρώ, ασθενοφόρο ιδιωτικό. Για να φύγει ο άνθρωπος από το νοσοκομείο, για 5 μέρες που έκατσε η μάνα του, 4 μέρες, πλήρωσε 10.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλουμε να το κάνουμε έτσι? Δεν γίνεται να το κάνουμε έτσι. Θα πάμε σε καθαρές ιδιωτικές υπηρεσίες λοιπόν. Αυτό που να κάνουνε, ας μας το πούνε, να πουλάμε τα σπίτια μας για να γατρευόμαστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ή μιλάμε για δημόσιο ή μιλάμε για ιδιωτικό. Το ίδιο πάνε να κάνουνε και στο θέμα των ιδιωτικών και δημοσίων πανεπιστημίων. Το ίδιο κάνανε στη ΔΕΗ και βλέπετε την κατάντια μας. Ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ και πληρώνουμε 500 και 700 το δίμηνο. Το ίδιο πάνε να κάνουν και στο νερό. Θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό και θα πληρώνουμε 500 ευρώ την τριμηνία. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις ένα κράτος παροχής δημοσίων αγαθών. Αυτά που είναι τελείως δημόσια αγαθά, όπως είναι η υγεία. Είναι θέμα ιδεολογίας. Πολιτικής ιδεολογίας. Αυτή είναι η φιλελεύθερη. Εμείς είμαστε η πατριωτική δεξιά. Τέλος, η πατριωτική δεξιά κατά παράδοση έδινε κοινωνικές παροχές. Δεν ήταν η αριστερά που έδινε κοινωνικές παροχές. Η πατριωτική δεξιά τις έδινε. Και τώρα έχουμε να κάνουμε μια άκρατη, φιλελεύθερη, τυχοδιοκτική, βρωμερή κυβέρνηση διεφθαρμένων. Ένα και ένα κάνουν δύο. Πουλάτε λοιπόν το σπίτι σας και πηγαίνετε να τους ξαναψηφίσετε. Εγώ αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Και εν όψη των εκλογών, μιας και αναφέρεσαι στις εκλογές, Στέφανε Χίο, να πούμε ότι το τυράκι, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι θα εξασφαλίσουν 60 εκατομμύρια από το Ταμείο εκεί Ανάκαμψης μέχρι τις εκλογές. Γιατί μετά τις εκλογές θα πρέπει να ξεπουλάει το σπίτι του ό,τι έχει ο καθένας για να μπορέσει να κάνει, και αν θα μπορεί να το κάνει, με όλο αυτό τον δημοκατάλογο που, όπως το είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, χάσα από ταβέρνα. Μάλιστα. Χάσα από ταβέρνα. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Γάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία σας, όπως ευχαριστώ και τον Στέφανο Χίο που ήταν μαζί μας απόψε. Καλό βράδυ, Στέφανε Χίο, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Δεν θα αλλάξετε συχνότητα όμως. Ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο και δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την αρχαία Αθήνα και τη θέση που είχαν σε αυτή οι μέτικοι. Ποια ήταν η θέση τους και στην κοινωνία και στην πολιτεία από τα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα που κυβέρνησε ο Περικλής, ο οποίος κατάφερε και άλλαξε ριζικά την όψη της πόλης, της Αθήνας, και από το 510 π.Χ. και μετά άρχισαν να σειραίουν και αρκετοί ξένοι που ασχολούνταν και σε μη γεωργικές ασχολίες, έμποροι, τεχνίτες και τραπεζίτες, ποια δικαιώματα είχαν και ποια δεν είχαν, ποιος ήταν ο ρόλος τους, ποιες δυνατότητες είχαν και ακόμα και στους γάμους και όλα όσα αφορούσαν την κοινωνική ζωή της αρχαίας Αθήνας. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και από ιστορικής πλευράς θέμα. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη συμπλήρωση 4 χρόνων
από την εφαρμογή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο στα χρόνια αυτά που έχουν μεσολαβήσει, de facto και de jure, όπως πάει σιγά σιγά να το εφαρμόσει μέσω του ΟΕΕ η Τουρκία, ενώ η Ελλάδα κάνει διαρκώς υποχωρήσεις. Τι έχει συμβεί σε αυτά τα 4 χρόνια, τι άλλες κινήσεις έχουν γίνει σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ανάλυση αμέσως τώρα στην εκπομπή Κόντρα και Ρήξη με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό σας βράδυ.